Εικόνες ερημιάς επικρατούν σε τουριστικά θέρετρα του νησιού, μια ανάσα πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής σεζόν και την άφιξη των πρώτων τουριστών. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες Χερσόνησο, όπου επικρατεί αβεβαιότητα και έντονος προβληματισμός για τη φετινή σεζόν, με τις ακυρώσεις την ίδια ώρα να είναι περισσότερες από τις κρατήσεις. Μπήκαν πολλές ακυρώσεις αυτή τη βδομάδα μέσα, διότι ο κόσμος είδε αν θέλει να ταξιδέψει ή όχι. Πολλοί ακυρώνουν. Από εκεί πέρα ο κόσμος, αυτός που θα έρθει, θα είναι οι πρεσβευτές μας για από εδώ και πέρα. Εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σωστά, να τους παρέχουμε ασφάλεια σε όλους. Πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Δηλαδή, εδώ που φτάσαμε, πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε μια απόφαση. Δεν γίνεται. Και εμείς ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Και εγώ είμαι πολλά χρόνια στον τουρισμό. Χαίρομαι που ανοίγουν τα ξενοδοχεία σιγά-σιγά. Και ελπίζω και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Αισιοδοξία μηδέν, δεν υπάρχει τίποτα. Τα ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν, τα πιο πολλά. Αυτά που θα ανοίξουν με πολύ μικρή πληρότητα. Προσωπικό περιμένει να δουλέψει. Δεν ξέρουμε τι να τους πούμε. Τα πράγματα είναι τραγικά. Στο κλίμα βεβαιότητας που επικρατεί εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος. Οι εκτιμήσεις είναι ότι κατά τον μήνα Ιούλιο θα ανοίξει μια σημαντική μερίδα των ξενοδοχείων, όχι όμως όλα, ένα ποσοστό αυτών, και τον Αύγουστο τα υπόλοιπα. Θέλουμε να δώσουμε αισιόδοξο μήνυμα ότι εκτιμούμε ότι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, η δουλειά, αν υγειονομικά και επιδημιολογικά είναι ελεγχόμενη, θα πάει καλά. Εκτιμούμε ότι η διαδικασία στο τέλος θα έχει τουλάχιστον όχι καταστροφικά αποτελέσματα, θα έχει μια αποδεκτή χρονιά, αποδεκτή και μόνο, τίποτα άλλο. Ως έναν κακό Μάρτιο χαρακτηρίζεται τον Ιούλιο ο Νίκος Χαλκιαδάκης. Όπως τόνισε, το restart με τους πρώτους τουρίστες στο νησί θα είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης, κάτι που θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα από υγειονομικής και επιδημιολογικής πλευράς. Χθες που μιλούσαμε τον κύριο Πλιάκα στο αεροδρόμιο, έχει γύρω στις 45 με 50 πτήσεις για την πρώτη μέρα. Βέβαια, ακόμα δεν έχουν κονφιρμαριστεί. Πριν 10 μέρες είχαμε μια μείωση του Ιουλίου 5 με 7% των περσινών πτήσεων. Εκθές μου είπε ο κ. Πλιάκας ότι είναι 30%. Και αυτό θα συνεχίσει και θα πάει σίγουρα και 50 και 60 και 65 και 70. Και στη σταλίδα δεν καταγράφεται κινητικότητα εν ώψη της έναρξης της τουριστικής σεζόν, ενώ μόλις 4 ξενοδοχεία θα ανοίξουν τον Ιούλιο στην περιοχή. Φέτος δεν θα ανοίξουν πολύ. Δεν θα έρθει πολύ κόσμος και θα είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα για όλους μας. Κυρίως Γερμανοί, Πολωνοί και Ολλανδοί θα είναι οι πρώτοι τουρίστες στο νησί, οι οποίοι θα αποτελέσουν παράλληλα τους πρεσβευτές του ελληνικού και κρητικού τουρισμού, εφόσον η πανεκκίνηση του τουρισμού τις πρώτες εβδομάδες γίνει με ασφάλεια.